Πάτσιο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, καλά? Σας χρειαζόμαστε καλά, λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε την διαδικασία της επανακαταμέτρησης που, αν δεν κάνω λάθος, αυτό μας μετέφεραν ότι μόλις έχει ξεκινήσει. Ναι, μόλις ξεκίνησε. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό, γιατί είμαι στο δικαστήριο. Mm-hmm. Ποιοι παρίστανται σε αυτή τη διαδικασία τώρα? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν σας άκουσα. Ποιοι παρίστανται σε αυτή τη διαδικασία? Ποιοι είναι παρόν σε αυτή τη διαδικασία? Παρίστανται εκπρόσωποι των δύο συνδυασμών. Έρχονται εκπρόσωποι λοιπόν των δύο συνδυασμών. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι από τους δύο συνδυασμούς σαν εκπρόσωποι, αλλά θα το δούμε και αυτό. Εκτός αν τους είδατε εκεί εσείς. Τους είδα. Αλλά... Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι λοιπόν των δύο συνδυασμών? Τους 14. Ναι. Είναι υποψήφοι, εκλεγμένοι. Μάλιστα. Αντιδήμαρχοι. Δεν είναι ένας από κάθε συνδυασμό, είναι αρκετοί από κάθε συνδυασμό. Κοιτάξτε, επειδή τώρα είναι 99 τα εκλογικά τμήματα και ζητεί να ανοίξουν εισάκι με τα. Ναι. Και να ελεγχθούν τα ψηφοδέλτια, τα έγκυρα, τα άκυρα, τα λευκά, τα πάντα. Η πρόεδρος εδώ του δικαστηρίου έκρινε, και καλά έκανε, να τα χωρίσει σε 7 ξεχωριστά γραφεία. Α, μάλιστα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόταν τουλάχιστον ένας από κάθε συνδυασμό. Για να γίνει γρήγορα η όλη διαδικασία. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Πάτσιο, υπάρχει περίπτωση σήμερα να βγει και το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης? Βέβαια, σήμερα θα βγει. Α, σήμερα θα βγει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί? Για περιγράψτε μας την σκηνή. Πώς γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα? Υπάρχουν εισάκι και τα δελτία των συναδέλφων σαν δικηγόρων με το αποτέλεσμα? Υπάρχουν τα πρακτικά των δικηγόρων όπου έχουν το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν μέσα στο σάκο και τα ψηφοδέλτια που έχει πάρει ο κάθε συνδυασμός. Στα οποία δεν είχε πρόσβαση κανένας αυτό το διάστημα, έτσι? Όχι, μόνο το δικαστήριο. Μόνο το δικαστήριο. Μάλιστα. Ενώ τα πρακτικά με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα πηγαίνουν και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Ναι. Στο πρωτοδικείο πηγαίνουν εκτός από αυτά τα πρακτικά, ναι, το πρακτικό αριθμό 2, όπως, ναι, το λέμε εμείς. Ναι, ναι. Πηγαίνουν και όλο το εκλογικό υλικό. Δηλαδή οι άδειοι φάκελοι, τα ψηφοδέλτια, τα άκυρα και τα λευκά. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τώρα οι δύο συνδυασμοί θα τα δουν όλα από την αρχή. Μάλιστα. Όπου υπάρχει ψηφοδέλτιο, ψηφοδέλτιο. Θα τη θέσουν. Επειδή έχει αναφερθεί κάτι για τα άκυρα από την πλευρά, χθες είχαμε τον κύριο Αναστασίου από την πλευρά του κυρίου Γρηγοριάδη. Τα άκυρα εξετάζονται αν είναι άκυρα ή δεν είναι άκυρα, ή αν έπρεπε να βγουν άκυρα ή να μην βγουν άκυρα. Εκεί τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Δεν εξετάζεται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν εξετάζεται. Διαδικασία βλέπεις αν κάτι σε κάποιο εκλογικό τμήμα, το οποίο το κοιτάς αυτή τη στιγμή. Έχεις, ναι, ανοίξει το σάκο αυτού του εκλογικού τμήματος. Μάλιστα. Και έχεις κάποια αμφιβολία ή αμφισβήτηση, ναι, ως προς το ότι κηρύχθηκε άκυρο, ναι, το σημειώνεις και στη συνέχεια γίνεται δικόγραφο όπου εξετάζεται στο εκλογοδικείο. Α, μισό λεπτάκι. Δηλαδή τώρα αυτή η διαδικασία της επανακαταμέτρησης αφορά μόνο τα ψηφοδέλτια, τα έγκυρα. Και τα έγκυρα και τα άκυρα. Και τα άκυρα, εδώ σωστά. Αλλά για τα άκυρα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση δεν σήμερα. Δεν υπάρχει απόφαση τώρα, όχι. Δηλαδή, ας πούμε, να αποφασίσει το εκλογοδικείο. Εγώ να πω το εξής, θεωρητικά. Δηλαδή, εάν η επανακαταμέτρηση βγάλει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, έχει δικαίωμα μετά ο κύριος Γρηγοριάδης, έχοντας συντοπίσει κάποια άκυρα που θα θεωρεί ότι δεν είναι άκυρα, να πάει στο εκλογοδικείο, δηλαδή να συνεχίσει? Βεβαίως. Μάλιστα, καταλάβαμε. Άρα λοιπόν υπάρχει και κάτι ακόμη εκτός από το... Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, ναι, η διαφορά τους είναι 170 ψηφοδέλτια. Μάλιστα. Αν τα αμφισβητούμενα είναι 80. Ναι. Υπάρχει λόγος να πας στο εκλογοδικείο. Αν είναι 180, υπάρχει λόγος. Μάλιστα. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η διαδικασία. 80 που τη συνήθως τα άκυρα δεν είναι μόνο από τη μια ίσως πλευρά, είναι και από την άλλη πλευρά. Οπότε πρέπει να βρεις τον αριθμό των ακύρων που αφορούν το δικό σου, ας πούμε, συνδυασμό, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι. Ή να προσβάλεις έγκυρα που έλαβε ο άλλος συνδυασμός, να τα προσβάλεις ως άκυρα. Μάλιστα. Κάτι άρα, το λοιπόν, οποίο μπορεί να κάνει και ο άλλος συνδυασμός. Ναι. Και όλες αυτές τα 7 δωμάτια που έχουμε σήμερα, για να το κάνουμε λίγο εικόνα, τα 7 δωμάτια που έχουμε, που έχουν χωριστεί τα συνεργεία σήμερα. Έχουν έναν δικαστή ή έναν υπάλληλο του δικαστηρίου, ναι, και δύο των συνδυασμών. Και δύο και των συνδυασμών. Μπορεί και έναν δικηγόρο. Και στο τέλος, θα λέγαμε, αυτής της διαδικασίας, μόλις μετρηθούν όλοι οι σάκοι, έτσι δεν είναι, έχει ζητηθεί σε αυτή την περίπτωση τώρα τη συγκεκριμένη, όλοι σάκι όλων των τμήματων ή κάποιων όλων των τμήματων? 99. Και των 99. Του Δήμου.
Ναι. Ωραία, θα, είναι, θα πάρει ώρα, φαντάζομαι, όμως αυτό το πράγμα. Γιατί... τώρα με τα 7 συνεργεία μπορεί να. Στο 2 ώρο να τελειώσουν. Στο 2 ώρο και να τελειώσουν. Οπότε, ναι, από εκεί και μετά βγαίνει τι από το πρωτοδικείο, κύριε Πάτσιο? Βγαίνει κάποιο έγγραφο που λέει ότι είναι έτσι ή βρέθηκαν αυτά, για να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχει γράψει ο δικηγόρος στο πρακτικό του, ναι, ότι ο Κορετζίδης ή ο Γρηγοριάδης έχει πάρει 50 σταυρούς, ναι, και να έχουν περάσει 15. Αχα. Αν υπάρχει τέτοιο προφανές λάθος, ναι, διορθώνεται οίκοθεν από το δικαστήριο. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η περίπτωση, η οποία βέβαια είναι πολύ... σπανιότατη μάλλον. Σπάνια και μικρή, ναι. Ναι. Να βρεθεί τέτοιο λάθος. Όχι ότι δεν έχει βρεθεί, έχει βρεθεί, αλλά σε μικρότερη βαθμίδα. Επανακαταμετρήσεις που, ναι, κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ξαναγίνει αυτό στην περιοχή μας, η επανακαταμέτρηση? Ναι. Θυμάστε, ο κύριος Τσαμίσης που είχε χάσει από τον... Ναι, το λέγαμε χθες, τον κύριο Παπουλίδη. Με τον κύριο Παπουλίδη. Το λέγαμε χθες, αλλά δεν θυμόμασταν αν έγινε επανακαταμέτρηση τότε. Είχε γίνει, βεβαίως. Είχε γίνει. Είχε βγάλει διαφορά, θυμάστε? Όχι, δεν είχε βγάλει. Θυμάμαι ότι στα μισά εκλογικά τμήματα είχε σταματήσει τη διαδικασία. Α, δηλαδή εκεί είχε ξεκινήσει, αλλά δεν τελείωσε η διαδικασία, ναι. Ήταν και μικρότερος ο Δήμος, βέβαια. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είχαμε φτάσει στα μισά, ναι, δεν είχαν βρεθεί ιδιαίτερα λάθη και σταμάτησε. Μάλιστα. Σαν πρόεδρος των δικηγόρων, κύριε Πάτσιο, μια τέτοια ενέργεια, επειδή είχαμε κάποια θέματα με τον κύριο Τζικαλάγια πριν τις εκλογές, με το θέμα των εφορευτικών επιτροπών και το αδιάβλητο των εκλογών, η διαδικασία της επανακαταμέτρησης, όταν το ζητάει ένας συνδυασμός, θεωρείται και για σας κάπως, ας πούμε, ή όχι? Ότι είναι ότι μπορεί να... Ναι. Δεν θεωρείται. Είναι, ωραία. Είναι κάτι λογικό όταν είναι κάτι διαφορά λογικό, όταν 150-200%, ναι, είναι λογικό να ζητηθεί. Μάλιστα. Έχει ζητηθεί και για μεγαλύτερες διαφορές. Άρα εσείς υπολογίζετε σαν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, κύριε Πάτσιο, ότι μπορεί μέχρι τις... εγώ να βάλω μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ας πούμε, να έχουμε αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης. Αν είναι κάποιο σημαντικό λάθος, ναι, θα έχει βγει μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι. 2-3 το μεσημέρι θα έχει βγει, παιδιά, το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης που γίνεται αυτή την ώρα. Αν αμφισβητηθούν πολλά, αυτά δεν μπορεί να αποφασίσει το σημερινό δικαστήριο, πριν να πάνε σε άλλο δικαστήριο, διοικητικό δικαστήριο, που το λέμε εκλογοδικείο. Μάλιστα. Το οποίο αυτό πόσο καιρό παίρνει, ας πούμε? Για να όπως πάμε εκεί. Δεν πρέπει να πάρει πολύ καιρό. Συνήθως παίρνει πάνω από 1,5-2 χρόνια. Τι είναι άμεση μαζί χρόνια με τις εφέσεις. Σοβαρά μιλάτε? Δηλαδή τώρα μπορεί να ξεκινήσει μια δημοτική αρχή και να γίνει σε 2 χρόνια αυτό το πράγμα και να αλλάξει τη μέση μετά, αν είναι αλλός το αποτέλεσμα? Δεν θα έπρεπε, αλλά... αυτό που λέει ο κύριος Πάτσιος είναι εκπληκτικό, παιδιά. Λοιπόν, λέμε ότι πάμε, ας πούμε, με το... υπάρχει αμφισβήτηση και μετά το σημερινό και πάμε εκλογοδικείο. Ξεκινάει δηλαδή μία του μηνός Ιανουαρίου ο Κορεντζίδης. Και αν το αποτέλεσμα στο εκλογοδικείο αλλάξει και βγει Γρηγοριάδης, φεύγει από δήμαρχος εκεί και πάει ο άλλος, έτσι γίνεται. Απίστευτο. Είναι τρομερό. Είναι αυτό που λέμε για την απονομή της δικαιοσύνης και πόσο γρήγορα γίνεται, κύριε Πάτσιο. Απονομή της δικαιοσύνης και όλα τα χρεώνω στους δικηγόρους. Αυτό είναι το τρελό. Ενώ άλλοι αργούν να βγάλουν αποφάσεις, τα χρεώνω στους δικηγόρους. Τα χρεώνω στους δικηγόρους μετά. Καλά, και οι δικηγόροι παίρνουν κάποιες αναβολές και αυτοί, εντάξει. Υπάρχει και αυτό. Αναβολές, να ξέρετε, στα αστικά δικαστήρια έχουν περιοριστεί κατά πολύ. Κατά πολύ, ναι. Στα ποινικά δικαστήρια δεν τις περιορίζουν γιατί δεν μπορούν. Δεν μπορούν ως οργανωτικά να τις περιορίσουν. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πάτσιο, μια και αναφέραμε και τον κύριο Τζικαλάγια στη συζήτησή μας. Θεωρείτε λήξαν το επεισόδιο που είχατε με τον πρώην βουλευτή? Σας πω, δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν. Είναι τέτοια η προσβολή. Ναι. Και αυτό που του γράψαμε, πιστεύω να το αντελήφθη, ότι η μορφή δεν ήταν μόνο κατά δικηγόρων. Ξέρετε, από το σύνολο... Ο οποίος όμως ανταπάντησε, κύριε, ανταπάντησε προς άξη παρεξηγήσεων, δεν ξέρω αν σας κάλυψε η νέα του τοποθέτηση μετά το δικό σας έγγραφο. Η αλήθεια είναι πως δεν με κάλυψε. Μάλιστα. Ότι λόγω κούρασης κάνουν λάθη οι δικηγόροι στο δεύτερο έγγραφο που έγραψε, η δικαστική, τέλος πάντων, ναι, δεν με κάλυψε. Εγώ είμαι 28 χρόνια δικηγόρος
δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ποτέ κάποιος να προσπαθήσει να θέσει σταυρούς σε ασταύρωτα για λογαριασμό κάποιου και κατευθυνόμενος από κάποιον. Ναι, γιατί για τους ακροατές... είναι βαριές, βαριές κουβέντες. Ναι. Για τους ακροατές μας, κύριε Πάτσιο... Να, πω και πριν, ότι να το πω λίγο αυτό, μισό λεπτό και κύριε Πάτσιο, γιατί όλοι οι ακροατές μπορεί να μην ξέρουν τι έχει συμβεί. Ο κ. Τζικαλάκης βγήκε με ένα κείμενο με αφορμή το ότι θα πληρώνονται πια και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και ότι έτσι οι εκλογές θα είναι πια αδιάβλητες. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι υπήρξε η παρεξήγηση ότι όταν δεν πήγαιναν κάνατε ό,τι θέλατε και βάζατε σταυρούς στα ασταύρωτα ψηφοδέλτη ανάλογα με ποιον υποστηρίζατε. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι παρεξηγηθήκατε πάρα πολύ, προσβληθήκατε πάρα πολύ, βγάλατε ένα πολύ θα λέγαμε σκληρό κείμενο και υπήρξε και στο τέλος και μια ανταπάντηση του κυρίου Τζικαλάκη προς άρση των παρεξηγήσεων, η οποία όπως να διευκρινίσετε δεν σας καλύπτει. Δεν μπορεί, ξέρετε, όταν ανοίγουμε τις κάλπες και ενώ δεν έχουμε φορητική επιτροπή, έχουμε αντιπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι συνήθως είναι άνθρωποι έμπειροι, που είναι μπροστά ακριβώς στο φάκελο όταν τον ανοίγουμε. Τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος δηλαδή, να βάλει σταυρούς. Να βάλει σταυρούς για ποιον και γιατί. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών τώρα στις δημοτικές και των κομμάτων στις βουλευτικές είναι πάντα σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Γι' αυτό το λόγο. Για το αδιάβλητο της διαδικασίας μετά το πέρας της διαδικασίας. Άρα γιατί πιστεύετε ότι το είπε. Η ώρα που ανοίγουμε τους φακέλους. Ναι. Αυτοί είναι μπροστά και μας βλέπουν. Ποιος λοιπόν... Και αυτοί έχουν οριστεί από τα κόμματά τους ή από τους συνδυασμούς τους, γιατί με το πέρας της διαδικασίας μεταφέρουν το αποτέλεσμα στα εκλογικά τους κέντρα. Ποιος να πειράξει. Τι να πειράξει ακριβώς. Το θέμα είναι... υποψιάζεται γιατί το είπε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Και μιλάμε για ένα βουλευτή ο οποίος βγήκε δύο φορές. Ναι, είχατε κάποια επικοινωνία πέρα από τα έγγραφα που ανταλλάξατε, κάποια επικοινωνία τηλεφωνική να βρεθείτε κάπου μαζί. Βρεθήκαμε πολλές φορές. Ναι. Βρεθήκαμε πολλές φορές. Δεν εννοούσα, δεν το αντιληφθήκατε καλά, μου είπε. Εγώ νομίζω μια χαρά το αντιληφθήκα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν όντως από όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας, yeah. Το 65% είναι δικηγόροι. Οι άλλοι είναι δικαστικοί και δικαστικοί mm-hmm. υπάλληλοι. Και δημόσιοι υπάλληλοι δίτα βαθμού έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν εντολές ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. Άρα τους κατηγορεί όλους αυτούς. Δεν κατηγορεί μόνο τους δικηγόρους. Αλλά η πλειοψηφία είναι δικηγόροι και γι' αυτό θυχθήκαμε. Και νομίζω, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δικαίως θυχθήκαμε. Και δικαίως αντιδράσαμε με αυτόν τον τρόπο. Να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το θέμα έμεινε στις ανακοινώσεις ή πάει και παραπάνω? Εντάξει, να επιληφθεί δηλαδή η δικαιοσύνη γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα πάει παραπάνω. Αυτεπαγγέλτος και αρμοδίος. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τώρα ο κύριος Πάτσιος μας βγάζει είδηση. Θα πάει το θέμα αυτό. Τον όσον έγραψε ο κύριος Τζικαλάγιας με την αντιπαράθεση που είχε με τους δικηγόρους για το συγκεκριμένο θέμα, αυτεπάγγελτα θα κινηθεί εναντίον του κυρίου Τζικαλάγη ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει ο εισαγγελέας. Αλλά μπορεί να κληθεί. Να κληθεί να παράσχει εξηγήσεις. Επειδή είπατε θα πάει παραπάνω, γι' αυτό σας το λέω. Εδώ περιγράφει αδικήματα. Αδικήματα, ναι, ακριβώς. Και δεν τα περιγράφω εγώ ή ο επαγγελματίας της γειτονιάς μου, το περιγράφει ο πρώην βουλευτής και ο επιχρόνια βουλευτής. Περιγράφει λοιπόν αδικήματα. Έτσι λοιπόν υποψιάζεστε ότι θα πάει και παραπάνω, θα πάει δικαστικά αυτό το θέμα. Θα πάει στον εισαγγελέα ή αυτεπάγγελτα μπορεί να κινηθεί προς το πρόσωπο του κύριου Τζικαλάγη που έχει γράψει. Πιστεύω πως ναι. Μάλιστα. Μια ερώτηση εδώ από το κοινό επίσης για το θέμα στο οποίο σας καλέσαμε. Αν μπορεί να είναι εκπρόσωπος του τρίτου συνδυασμού τώρα στο δικαστήριο. Όχι. Μετά την δεύτερη Κυριακή υποβάλλεις αίτηση. Ναι. Υπευλήθη αίτηση από τον κύριο Γρηγοριάδη για επανακαταμέτρηση. Εξ όσων γνωρίζω, υπευλήθη αίτηση και από το συνδυασμό Κορετζίδη και είναι εδώ και άνθρωποι του Κορετζίδη. Ναι. Από το συνδυασμό του Τσούκα μπορούν να κάνουν επανακαταμέτρηση για σταυρούς. Ακόμα είναι εντός προθεσμίας. Ναι, μπορεί όμως να είναι εκεί αυτή τη στιγμή κάποιο μέλος του συνδυασμού Τσούκα, ας πούμε.
Δεν νομίζω να υπάρχει το απαραίτητο στην αίτηση. Εάν είναι, απαγορεύεται να είναι ή... Α, κοιτάξτε, υποβάλλουμε μια αίτηση, την καταθέτουμε στην πρόεδρο πρωτοδικών και αποφασίζει επί της αιτήσεώς μας. Έτσι λοιπόν αποφάσισε και είπε οι δύο συνδυασμοί να είναι παρόντες για να δουν τη διαδικασία της επανακαταμέτρησης. Αν υποβάλλει αίτηση και του κυρίου Τσούκα, νομίζω θα απορριφθεί ελήψη ενόμους υπέρου. Να σας το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε Πάτσιο. Είμαι ο Γρηγοριάδης και έχω έναν φίλο που είναι στο συνδυασμό υποψήφιος του κυρίου Τσούκα. Μπορώ να στείλω αυτόν τον άνθρωπο να είναι εκπρόσωπός μου εκεί? Όποιον θέλω στέλνω. Όποιον θέλω στέλνω. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια τέτοια πληροφορία, αλλά πρέπει να την διασταυρώσουμε, γι' αυτό σου το λέω. Οπότε γίνεται και αυτό είναι κανονικά. Λοιπόν, κύριε Πάτσιο, εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά να βγει ως το δυνατόν γρηγορότερο το αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρξουν περαιτέρω ενστάσεις και τα λοιπά, όπως μας είπατε, για να πάμε σε εκλογοδικείο, τότε το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί της επανακαταμέτρησης 2-3 ώρα το μεσημέρι. 7 συνεργεία δουλεύουν. Δεν θα ανακοινωθεί με δημόσιο ανακοινωθέν, αν με ρωτάτε. Θα το βγάλουν τα ψηφοδέλτια, φαντάζομαι. Ναι, θα ενημερωθείτε. Εντάξει. Θα γίνει γνωστό τέλος. Ναι, δεν θα βγάλει σίγουρα δελτίο τύπου το δικαστήριο, αλλά οι συνδυασμοί από την δική τους πλευρά θα ανακοινώσουν το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάτσιο. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά σας σήμερα για να καταλάβουμε 5 πράγματα, αλλά μας δώσατε και την είδηση για το τι γίνεται και ποια είναι η συνέχεια της υπόθεσης της κόντρας με Ζήση Τζικαλάγια και του Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει αξία και αυτό.